Ε, αν μπορεί να μπει κιόλα η παρουσίαση να παίζει. Ε, εγώ θα παρουσιάσω το build-up και την αλλαγή των σχηματισμών στο σύγχρονο ε, πριν ξεκινήσω να αναλύω όλο αυτό το θέμα το οποίο τα τελευταία χρόνια απασχολεί πολλούς προπονητές και είναι μια συζήτηση που γίνεται διαρκώς, να πω λίγα λόγια για εμένα. Ε, είμαι ο Μπούσιας Παντελής, είμαι παντρεμένος με δύο παιδάκια είμαι τεχνικός διευθυντής αυτή τη στιγμή στον Παλινιακό ε, και συνεργάτης του κυρίου Βελέτζα στην ΚΑΠΑ ε, 19 του Απόλληνας Μύρνης. Έχω σπουδάσει το Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Έχω παρακολουθήσει το δίπλωμα UEFA-Α. Είμαι κάτοχο των διπλωμάτων UEFA-Β και uefa Και έχω κάνει και ένα διπλώμα ε, στο Executive Coaching and Organizational Development, το οποίο πραγματικά ήταν μια από τι πιο δυνατές εμπειρίες της ζωής μου. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, και είμαι πολύ περήφανο βασικά που το έχω κάνει αυτό το πράγμα, γιατί πραγματικά ήταν. Είναι τεράστια εμπειρία. Ε, φυσικά δεν έχω άλλα ενδιαφέροντα, γιατί με τα δύο παιδιά ε, γίνεται πόλεμος και ευχαριστώ πολύ τη γυναίκα μου για αυτήν τη φωτογραφία εχθές. Αυτή η φωτογραφία είναι μόλις ξεκινήσαμε. Εγώ παρουσίαζα και τα παιδιά κλαίγανε. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όσοι είστε γονείς θα ξέρετε πολύ καλά τι ακριβώς εννοώ. Οι γυναίκε μα στηρίζουν γιατί κάνουμε αυτό που αγαπάμε, είναι το μεράκι μα. Ε, χρονοβόρο, δεν πληρώνεται επαρκώς, αλλά συνεχίζουμε να το κάνουμε. Πάμε τώρα στην ε, παρουσίαση. Ευελιξία των σχηματισμών. Θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα, γιατί όλο το build-up που χρησιμοποιούμε ουσιαστικά ευελιξία των σχηματισμών έχει και πολλέ φορέ χρειάζεται να αλλάξουν. Ε, αυτό σημαίνει ότι οι παίχτε είναι ελεύθεροι στι κινήσει του. Ε, αλλάζουν οι σχηματισμού κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Το έχουμε δει πολλέ φορέ να παίζουν 5 λεπτά, 10 λεπτά, να αλλάζουν οι σχηματισμού. Αλλά αυτό που είναι πιο συνηθισμένο πλέον είναι να αλλάζει ο σχηματισμό κατά τη διάρκεια των φάσεων. Άλλο παίζω όταν επιτίθεμαι, ε, άλλο παίζω όταν αμείνομαι. Μπορεί να, αλλάξει, να αλλάζει διαρκώ. Υπάρχει μια ελευθερία ε, σε αυτό το κομμάτι. Να δείξω ένα βίντεο από. Από τη, δική μας, ε, από τη δική μας δουλειά εδώ πέρα στον Απόλλωνα. Μας πρεσάρουν με τέσσερις, φυσικά επιλέγουμε να παίξουμε στα άκρα γιατί έχουμε ελεύθερο παίχτη. Δείτε το αριστερό μπάκ που θα κινηθεί. Ε, πόση ελευθερία έχει το αριστερό μπάκ στις κινήσεις τους. Ειδικά τα μπακ έχουν ελευθερία, θα το δείτε και με τον ε, κύριο Μίνο Βασίλη στην πορεία. Ζητώ συγγνώμη για την ποιότητα, αλλά... Αυτό είναι ότι καλύτερο μπορούμε. Το αριστερό μπακ έχει χάσει το πλάτο του πλέον και είναι μέσα. Το οποίο το κάνει η Maristair City αρκετά. Και έχει πάρει το πλάτο ο Extreme. Και φυσικά καταλήγει μπαλά ξανά στο αριστερό μπακ το οποίο και σκοράρει. Ε... Εδώ θα, θα σας δείξω δύο σχήματα πώς έπαιζε ε, η Γαλλία με το Βέλγιο ένα παιχνίδι ε, στον τελευταίο, στο τελευταίο μεγάλο θεσμό. Η εικόνα από τον κύριο Τερζή. Ε, το Βέλγιο όταν έκανε επίθεση, έκανε επίθεση με 1-3-2-4-1 και η Γαλλία έκανε άμυνα ένα καθαρό 4-3-3. Ε, αλλά ταυτόχρονα όταν αλλάζανε οι ρόλοι, η Γαλλία άλλαζε το σχηματισμό της σε 1-3-4-3 και το Βέλγιο σε 1-4-3-3, καθαρό και αυτό. Δηλαδή και οι δύο ομάδες έκαναν άμυνα με 4-3-3, αλλά επίθεση με τελείως διαφορετικό τρόπο. Εγώ επιλέγω στην ομάδα μου συνήθω το 1-4-2-3-1, το οποίο μάλλον είναι και ο μόνο στη σέντρα, ο σχηματισμό, γιατί στην πορεία θα αλλάξει. Αλλά εμένα μου αρέσει αυτό ο σχηματισμό να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των γραμμών, η ασφάλεια με αρκετού παίχτε στον άξονα και ελευθερία και συνεργασία για του εκραίου παίχτε. Όταν κάνουμε επίθεση, ένα παιχνίδι μα εδώ πέρα, όταν κάνουμε άμυνα, είμαστε με σχηματισμο ειτε πιο ψηλά είτε πίσω, αλλά όταν κάνουμε επίθεση, κάνουμε επίθεση είτε με 1-3-4-3. Βλέπετε, έχει γυρίσει βασικά επί τη ουσία ο παίχτη, ο χαφή, έχει βγει εδώ στα άκρα. Ε, και παίζουμε με 1-3-4-3 ή 4-1-4-1. Τώρα, πώ το προπονούμε αυτό, Υπάρχουν διάφορε ασκήσει. Εγώ θα σα δείξω τον τρόπο που, δουλεύουμε, που δουλεύω εγώ. Ε, ε, στο κομμάτι του build-up από τον τερματοφύλακα, και σε αυτόν τον τρόπο έχω, ακολουθώ περίπου τη μεθοδολογία του Elite Youth, ειδικά στο κομμάτι των εκπαιδεύσεων. Ε, βλέπετε, έχει κάνει τρόπο ο παίχτης, πάνε να, ε, να μας πρεσάρουνε. Η μπάκη είναι πιο ψηλά σε άλλη ζώνη. Ε, υπάρχουν υπεραριθμίες, 4 ε, εναντίον 2 ε, στη μία ζώνη. Ε, στην άλλη ζώνη είναι εισάριθμη σε πρώτη φάση, αλλά μόλις περάσει η μπάλα θα γίνει υπεραριθμία. Και στο βήμα δεύτερο, βλέπετε, πόση ελευθερία έχουν οι παίχτες. Δηλαδή, αν ο ένας επιλέξει να πάει κάπου... Όχι, δι, δίνω και ένα... Θα σας πω μετά. Ε, θα το δείξω στο επόμενο σχήμα, βασικά. Δίνω ένα σενάριο πώς θα μας πρεσάρουν οι αντίπαλοι, γιατί δουλεύουμε και τους αμυντικούς. Οι αμυντικοί πρεσάρουν 4-4-2 αμυνόμενοι. Εδώ έχουμε βάλει τα back με τα extreme. Και ο παίχτης, αν πάει εδώ, ο άλλος μένει για αυτούς τους δύο και περιμένει ο κεντρικό. Ε, και επίσης αυτός ο, δρόμο δρόμος εδώ είναι κλειστός. Μια άλλη φάση όπου έχουμε προχωρήσει πιο μπροστά, ξαναλέω ότι κάνουμε την επίθεση και μετά αλλάζουμε ρόλους στις ομάδες. Οπότε μπορούμε να δώσουμε δύο-τρία tips και για τις δύο ομάδες. Και για τους αμυνόμενους, όπου τώρα είναι 4-2, αλλά και για τους επιθέμενους, τι θα κάνουν. Εδώ ο αμυντικός χάφο ένας έχει δύο επιλογές, είτε να κλείσει μέσα, είτε να ανοίξει έξω στη γραμμή και ο αντίστοιχος ο αμυντικός χάφ μπορεί να κάνει την αντίστοιχη κίνηση. Αν ο παίχτη ανοίξει στη γραμμή, ε, θέλουμε οπωσδήποτε ο άλλο να μείνει εδώ για να υπάρχει ασφάλεια στη τυχόν λάθο ή στη μετάβαση. Να υπάρχουν τουλάχιστον δύο και ένα. Και από εκεί και πέρα, ο επιθετικό χάφ μπορεί να πάρει τη θέση του να κάνουν μια μικρή κίνηση, ένα rotation και να κλείσει και αυτό να γίνει αμυντικό χάφ ή οι εξτρέμ να κλείσουν. Αυτό ξεκινάει πρώτα με μικρότερε σχέσει, επί τη ουσία είναι 8 εναντίον 6. Και στη συνέχεια το χτίζουμε, βάζουμε και του back με του Extreme και παίζουμε σε μεγαλύτερε σχέσει, σε λίγο μεγαλύτερο γήπεδο, με σκοπό να σκοράρουμε στις μικρέ αστείε, αλλά φυσικά δουλεύουμε και τι μεταβάσει. Έχουμε αλλάξει ρόλους και είμαστε πιο μπροστά στο κομμάτι των ε, μπροστά από τη Σέντρα. Θα σα δείξω τον τρόπο του Build Up. Εγώ πώ χωρίζω, πώ κατατάσσω το Build Up. Ε, ε, εδώ πέρα, επί τη ουσία. Ε, στην αρχή έχω βάλει λιγότερου παίχτε. Τα μπακ τα θέλω ψηλά. Οι δύο παίχτε εδώ πέρα είναι με υπεραριθμία δύο εναντίον ενό. Και θέλουμε κινητικότητα. Ο εξτρέμ να κλείσει, ο μπακ να φύγει, ο επιθετικό χάφ είτε να πάρει τη θέση του επιθετικού να κάνουν μια αλλαγή, δηλαδή να χάσει το βάθο ο επιθετικό και να φύγει ο επιθετικό χάφ, είτε να ανοίξει προ τα έξω και να κάνει την ίδια κίνηση ο εξτρέμ. Τα μπακ τα θέλω ψηλά και πάντα θέλω ασφάλεια με, ε, με δύο παίχτε εναντίον ενό εδώ στον άξονα. Ή έστω ένα εναντίον ενό από τη στιγμή που θα είναι και τα στόπερ μετά που έρχονται εδώ τα στόπερ. Εδώ υπάρχει μια άλλη άσκηση, όπου ο επιθετικό χαφ κινείται σε αυτήν εδώ τη ζώνη. Θέλουμε να μεταφερθεί η μπάλα κάπω εκεί. Ε, μπορεί σε αυτήν τη ζώνη επίση να μεταφερθεί και ο, ο, ο αμυντικό χαφ και να κάνει αυτό τριάδα, δηλαδή επί τη ειμαστε είμαστε 3-4-3. Τρία, τρία. Αν αυτό αλλάξει ζώνη και γίνει τέταρτο, είμαστε 3-4-3 σχηματισμό, ακόμα και τόσο ψηλά. Και μένουν οι δύο στόπερ με τον ένα αμυντικό χαφ να παρέχουν ισορροπία και από εκεί και πέρα οι άλλοι παίχτε θέλουν ελευθερία στι κινήσει του για να βρουν τον σωστό τρόπο. Ε, Ένα άλλο τρόπο ε, από ασκησιολόγιο είναι ε, παιχνίδια με ζώνε. Αυτό όχι τόσο πολύ στο κομμάτι τη τακτική αλλά τη ευελιξία ότι μπορεί οποιοδήποτε να κάνει μια κίνηση και κάποιο άλλο πρέπει να κάνει μια άλλη. Εδώ στι ζώνε μπορούν να πάνε όπου θέλουν, αρκεί να είναι πάντα δύο εναντίον δύο. Δεν μπορούν δηλαδή να πάνε τρει σε ένα τετράγωνο. Και εδώ πέρα υπάρχει κινητικότητα έξω από το κανάλι, μπορεί να βγει κάποιος παίχτης, να πάρει, να χάσει το βάθος ο επιθετικός και να πάρει το θέση του ή το εξτρέμι ή το επιθετικό χαφ. Επί της ουσίας, θα δείξω άλλη μία, μία, φάση. Αυτό που σας έλεγα είναι 3 εναντίον 2. Βγαίνει τώρα το δεξί χαφ να πάρει την μπάλα. Δείτε που... Συγγνώμη. Λάθος κουμπί. Δείτε πού πάει τώρα ο, 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 ο Extreme και πού πάει ο, ο αμυντικός χαφ. Ο αμυντικός χαφ τώρα θα φύγει γιατί το Extreme έχει έρθει εδώ. Το back κρατάει το πλάτος όπως εμείς θέλουμε. Ο σχηματισμός μας έχει αλλάξει τελείως. Θα προσπαθήσουμε από τον άξονα. Τελικά πήρε το δεξί back. Το δεξί Extreme έχει πάρει τη θέση του αμυντικού χαφ και το αμυντικό χαφ έχει βγει στα άκρα κάνει και την ενέργεια. Δυστυχώ δεν ήταν καλή η τελική προσπάθεια και δεν, δεν μπήκε γκολ. Ε, εδώ ήθελα πιο πολύ να δείξω, θα σα δείξω, είναι τετράλεπτο το βίντεο, θα περνάω. Το σχηματισμό μα στο να Οκ, okay, κάναμε παγίδα, πήγαμε να πάρουμε την μπάλα. Εδώ είναι ο σχηματισμός μας. Αυτό θα σας το δείξω μετά. Αυτό το είδατε τώρα, μπορείτε να το δείτε και με σχήματα. Πώς τραβιέται, ο extreme μπαίνει προς τα μέσα, μήπως πάρει την μπάλα στο βάθος, δημιουργεί χώρο για τους άλλους. Δεν είναι σωστή η υποδοχή εδώ, αλλά συνεχίστηκε η φάση. Εδώ είναι οι παίχτες. Εδώ μια άλλη φάση για το κομμάτι της ευελιξίας. Βλέπετε το αμυντικό χαφ προ, προωθεί τον αριστερό μπακ και βγαίνει στα άκρα. Παίρνει την μπάλα και δημιουργεί εδώ μια υπεραριθμία. Ο άλλος αμυντικός χαφ, όπως σας είπα πριν στην άσκηση, πρέπει να είναι μέσα στον άξονα κλειστά. Για να μην χαθεί η μπάλα. Εδώ η μπάλα τώρα, αν την έπαιρνε σωστά ο παίχτης, εδώ μπορούσαμε να πάμε να χτυπήσουμε ή ακόμα κι αυτός αν έκανε εκείνη συνάδειαζε για τον άλλο να παίχτη. Και πάλι απολογούμε για το βίντεο, για την ποιότητα. Αλλά άδειασε ο χώρος απέναντι. Και το δεξί μπακ τελικά. Κάνει. Ας το δούμε και αυτό από την αρχή. Εδώ βλέπετε ότι ο αμυντικός χάφη είχε την μπάλα, την μπασάρι. Και φεύγει. Και αδειάζει χώρο για τον άλλον αμυντικό χαφ. Ο οποίο κάνει τριάδα πίσω. Είμαστε τώρα 3-4-3 καθαρό. Ο παίχτη τώρα θα πασάρει. Είναι περιττό το τρέξιμο, αλλά για να καταλάβετε λίγο τι ελευθερία έχουνε, είχαμε δώσει στου παίχτε πίσω. Ο αμυντικό χάφ από το κέντρο ξανατραβήχτηκε στα άκρα και πάλι έχουν αυτή τη σχέση. Εδώ. Ένα, δύο, τρει. Και ούτω καθεξή. Α προχωρήσουμε βίντεο. Αυτό το βίντεο δυστυχώ δεν θα μπορούμε να το παίξουμε για να μην έχουμε τέτοια προβλήματα με χθε. Ε, Βασικέ αρχέ στο build-up. Προχωράμε λίγο στο επόμενο, ε, στο επόμενο κομμάτι τη παρουσίαση. Ε, ανάπτυξη από τον τερματοφύλακα, οι βασικέ αρχέ, αλλαγή από, των ζωνών, πλάγια αμυντική ψηλά, όπω την ορίζω, ορίζω, εγώ στην ομάδα και στην ε, ακαδημία μου. Ε, κεντρική μέση υποστήριξη των κεντρικών αμυντικών, κινητικότητα των παιχτών, Συνεργασίε και ατομικέ πρωτοβουλίε. Η ατομική πρωτοβουλία είναι πάντα ζητούμενο για του παίχτε. Ειδικά ε, και στο υψηλό επίπεδο, αλλά ειδικά και στο κομμάτι των ακαδημιών. Φάσει χτισήματο τη επίθεση. Θα χωρίσουμε την επίθεση σε τρει κατηγορίε. Η πρώτη κατηγορία είναι από τον τερματοφύλακα και ε, αρκετά πίσω. Ε, ανάπτυξη τερματοφύλακα. Ο κεντρικό μέσο θα κάνει ένα ντροπ. Δείχνουμε τα βελάκια τι πιθανέ κινήσει όλων των παιχτών οπισθοχώρηση από τον επιθετικό μέσο για να δημιουργήσει ε, στήριγμα στον άξονα, ε, δημιουργία υπεραριθμίας και επιλογές μπροστά, στον άξονα και στα άκρα. Ε, εδώ θα να τονίσω ότι δεν θα κάνουμε build-up για να κάνουμε build-up. Ε, το build-up είναι ένας τρόπος για να διαπεράσεις και να δημιουργήσεις σωστές συνθήκες για να επιτεθείς και να σκοράρεις. Το goal είναι το ζητούμενο. Ε, το λέω για να μην, ε, γιατί είναι λίγο παρεξηγημένη έννοια. Το build-up. Στόχο μα είναι το goal και θέλουμε να το πετύχουμε με τον πιο σωστό τρόπο, ειδικά στι μεγάλε ηλικίε. Στι μικρέ, μερικέ φορέ μπορεί να χρειαστεί να υπερβάλλουμε. Ε, οπότε δίνουμε τι επιλογέ από τον υδροτοφύλακα με το που στείλει την μπάλα. Ε, εγώ προσωπικά θεωρώ τι υπεραριθμίε ε, ψηλά πλεονέκτημα των επιτιθέμενων. Οπότε όπου δω δύο εναντίον δύο, ένα εναντίον ενό, το ζητάω. Ε, οπότε αν μια ομάδα μα πρεσάρει ψηλά μπορεί να δημιουργηθεί χώρος για, τα υπόλοιπα για, για, πάνω. Και για του λόγου το, αληθε. αληθές, έχουν ανέβει όλοι ψηλά να πρεσάρουνε, δημιουργήθηκε 2 εναντίον 2, το επιλέξαμε. Δεν θα μπουν όλα γκολ, αλλά η επιλογή ήταν σωστή. Ε, τώρα, άλλη μια επιλογή από τον αμυντικό χαφ, όπως είπα, οι αριθμίε είναι, τις θέλουμε, έρχεται, διαβάζει ότι υπάρχει χώρος ελεύθερος, και παίζει στον back. Μια παλιά που τη θέλουμε γενικά. Με λίγη δόση τύχη έφτασε η μπάλα στον back μα και κάναμε, εκδηλώσαμε επίθεση. Τώρα, στην πρώτη φάση ανάπτυξη, πώ μπορούμε να δουλέψουμε με τι ασκήσει μα. Ε, Όπω σα είπα, δίνουμε τι επιλογέ στους παίχτε και ξεκινάμε να χτίζουμε τη φάση ε, ε, από πίσω. Οι δύο στόπερ παίρνουν την μπάλα, οι μπάλε θα ξεκινάνε όλε από τον τερματοφύλακα. Οι αμυντικοί χάφ επιλέγουν τι θα κάνουν. Αν ο παίχτη τραβηχτεί στα άκρα, ο μπακ θέλουμε να προωθηθεί, ο άλλο πρέπει να ανέβει να κάνει στήριγμα στον άξονα. Και ούτω καθεξή. Πάντα εγώ στι ασκήσει μου θέλω να βάζω μεταβάσει και θα σα εξηγήσω το λόγο και με βίντεο μετά, γιατί είναι πολύ σημαντικό με το που τελειώνει μία φάση να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη. Συνεπώ, αν οτιδήποτε big goal ή χαθεί η μπάλα, μπαίνουν και άλλοι δύο παίχτε και με υπεραριθμία πάνε να επιτεθούν. Αυτοί οι παίχτε θέλουμε να γίνουν συμπαγεί και να δημιουργήσουν ε, τουλάχιστον να έχουμε τρει-τέσσερι παίχτε πίσω από την μπάλα. Ε, ναι. μας πρεσάρουνε και φτάνουμε την μπάλα στον μπακ. Περάσαμε με επιτυχία τη ζώνη. Και όλο αυτό μας δημιουργεί την προϋπόθεση να τους βρούμε απροετοίμαστοι και να σκοράρουμε. Άλλη μία άσκηση στην πρώτη φάση ανάπτυξη, μια πιο σύνθετη άσκηση που περιέχει ένα παιχνίδι κατοχή εδώ στον άξονα, όπου είναι 6 εναντίον 4 μαζί με τον τερματοφύλακα. Τον τερματοφύλακα τον θέλουμε να έχει ενεργό ρόλο στο build-up, οπότε παίζει. Και προσπαθούμε να βρούμε είτε στον κενό χώρο εδώ πέρα, είτε παλιά εδώ πέρα μπροστά από τη σέντρα, απαγορεύεται η πάσα στο πλάι, για να βρεθούμε 6 εναντίον 4 και 7 εναντίον 4 να επιτεθούμε. Είναι πάρα πολύ συνηθισμένο, αν περάσει την ομάδα που σε πρεσάρει, να βγει με 6 εναντίον 4. Οπότε αυτό ο, αυτός ο αριθμό ε, θέλω να τον δουλεύω μέσα από τι προπονήσει μου. Ε, πάμε με ένα βίντεο να δείξουμε τι ακριβώ εννοώ. Μα πρεσάρουν με 4. Είναι 1, 2, 3, 4 μα πρεσάρουν και βρίσκουμε μια κάθε την παλιά. Δημιουργήθηκε ο χώρο και βρεθήκαμε με υπεραριθμία μπροστά καταλήγει με τον μπακ, όπω σεντράρει. Το αν θα μπει γκολ, θα το συζητήσουμε άλλη στιγμή, δεν είναι της παρούσης. Δεν είναι θέμα του build-up. Μετά, ίσως χρειαστεί, δηλαδή, αν δούμε ότι υπάρχει πρόβλημα σε άλλο στόχο, να το δούμε. Άλλη μια άσκηση στην πρώτη φάση ανάπτυξη είναι να μείνονται οι άλλοι 4-2 και προσπαθούμε, αυτό μπορεί να είναι κάλλιστο ο ή ένα παίχτη, ανάλογα πόσου παίχτε έχουμε στην προπόνηση. Προσπαθούμε να παίξουμε 4-2 και να βρούμε μια καλή κάθετη και να περάσουν οι άλλοι ζώνη. Αλλο ε, ένα βίντεο, για να καταλάβετε αυτό το βίντεο πιο πολύ είναι το ότι οι παίχτες πρέπει να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση στον τρόπο που κάνουν ανάπτυξη. Τώρα δεν κάνει τρόπο ο παίχτης, μας πρεσάρει άλλη ομάδα και βρίσκουμε τελικά μία πάσα στο back το οποίο βρήκε ωραία γωνία. Τώρα το back δεν ξέρω αν παρατηρήσατε επειδή δεν είχε γίνει drop ήταν πιο πίσω και περίμενε είμαστε σε διαφορετικό σχηματισμό. Να προχωρήσω. Ε, δεύτερη φάση επίθεσης είναι αρκετά έξω από την περιοχή, όπου οι παίχτες πλέον έχουν κάνει τριάδα πίσω, ο σχηματισμός μας πλέον εμάς είναι διαφορετικός, είναι 3-4-3. Ε, υπάρχει ελευθερία σε όλους τους παίχτες, αν παρατηρήσετε με τα βελάκια. Ε, το μόνο που θέλουμε είναι οπωσδήποτε να αυτό ανανεύει, αυτό να καλύψει. Θέλουμε δύο και έναν αμυντικό χαφ να καλύπτει πάντα. Τριάδα πίσω στην άμυνα και να καθυστερούμε να περιμένουμε τα μπακ να τρέξουν. Το σύγχρονο μπακ θα σα πει και ο συνάδελφο πιο μετά. Ε, το, είναι μια θέση που και πληρώνεται πλέον καλά και τα χαρακτηριστικά τη απαιτούν να είσαι καλό στην τεχνική σου, στην τρίπλα σου, στο σούτ σου. Τεχνικά χαρακτηριστικά όλα. Ε, συγγνώμη, ε, οι κεντρικοί ανοίγουν. Ναι, τα ανέλησα όλα. Μία άσκηση ε, πάλι με μετάβαση. Αυτοί εδώ πέρα παίζουν 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Εναντίον 6. Ο παίχτη εδώ 8 περιμένει. Προσπαθούν να βρουν τρόπο να βάλουν γκολ στι αιστείε. Αν χαθεί η μπάλα ή αν την κλέψουν, μπαίνει και ο 8 και κάνουν επίθεση 7 εναντίον 7. Πάμε να δείξουμε άλλη μία άσκηση. Με το σχηματισμό μα στην πιο ψηλά ζώνη. Εδώ τώρα αυτή την άσκηση την έχω βάλει πιο πολύ για να σας δείξω τη μετάβαση. Θέλω να σα δείξω πώς οι παίχτε πρέπει να είναι έτοιμοι για μετάβαση. Παίρνει την μπάλα εδώ ο παίχτη και κάνει λάθο. Δείτε πόσο γρήγορη είναι η αντίδρασή του. Τρέχει, διορθώνει, ασφαλίζει την μπάλα και καταλήγουμε να ξαναπάμε να βάλουμε γκολ. Είναι συνηθισμένο αυτό που έδειξα. με την άσκηση με τις μεταβάσεις. Ακόμα μία άσκηση. Αυτή τη φορά χωρίζουμε σε κανάλι το γήπεδο. Βάζουμε στον άξονα εδώ μια γραμμή. Ε, αυτοί οι παίχτες επιτρέπεται να περάσουν παραδίπλα. Όπως και, δηλαδή, αν είναι το στόπερ εδω μια γραμμη απαγορεύεται να περάσει. Ο αμπάκ και ο extreme απαγορεύεται να περάσει. Μπορεί να περάσει δίπλα. Ο αμυντικός χαφ, ο επιθετικός χαφ. Και ο μπαλαντέρ. Έτσι ώστε να έχουμε πάντα υπεραριθμία. Και μόλις Είτε θα επιτεθούμε από τη δυνατή πλευρά, είτε μπορούμε να κάνουμε δύο-τρει πάσες και να αλλάξουμε ε, από την απέναντι μεριά και να δημιουργήσουμε υπεραριθμεία από την άλλη. Το δείξαμε και πριν, η... αλλά να το κατανοήσουμε. Ανοίγει ο παίχτης εδώ πέρα. Σπρώχνει μπροστά το back. Το back αδειάζει γιατί ο παίχτης του back marker τον αμυντικό χαφ, ο μπακ αλλάζει παιχνίδι και πάμε να επιτεθούμε από την άλλη μεριά με το αντίστοιχο μπακ. Όπως βλέπετε και τα δύο μπακ συνεργάζονται για να γίνει η επίθεση. Πέρασε η μπάλα και από τους δύο παίχτες. Δυστυχώς δεν μπήκε γκολ. Και πάμε και στην τρίτη φάση χτισήματος της επίθεσης. Ε, γίνεται πιο ψηλά η ανάπτυξη. Οι μπακ ε, τώρα μπορούν να ανακαλύψουν λιγάκι αν τυχόν παιχτεί η μπάλα από την απέναντι μεριά. Και δουλεύουμε τι επιθετικέ μα ενέργειε. Εδώ πέρα τώρα θα σα δείξω μία άσκηση που, θα την, που την αναλύσαμε και πιο πριν. Ε, προσπαθούμε να περάσουμε την μπάλα μέσα στον άξονα ε, και να βρεθούμε με υπεραριθμία. Ένα, δύο, τρει, τέσσερι, έξι εναντίον τέσσερι όπω σα είπα και πριν. Αυτό αν περάσει μέσα, αυτό θα καλύψει. Θέλουμε και τον έναν επιθετικό half, αμυντικό half να περνάει ζώνη. Πάμε να δούμε ένα βίντεο. Αυτό είναι από την ομάδα του Παλαινιακού, το τμήμα ΚΑΠΑ 16 το περσινό. Προσπαθούν να αναπτυχθούν. Η άλλη ομάδα περιμένει συμπαγή. Τελικά θα, θα βρεθεί χώρος κάθετα. Μια μεγάλη παλιά κάθετα. Μια πολύ ωραία ενέργεια στην πλάτη της άμυνας. Και ένα γκολ. Άλλη μια επίθεση Άλλο μια άσκηση μάλλον, στην τρίτη φάση μπορεί να δημιουργηθεί εδώ ένα ε, σχήμα. Εγώ το έχω κάνει τέτοιο το σχήμα, έτσι ώστε να είναι η εξτρέμ εδώ πέρα ε, και ο επιθετικός χαφ. Αυτοί εδώ οι παίχτες θέλουν να κινούνται ε, πιο πολύ πάνω στη γραμμή. Ε, άντε να μπορεί να μπει ένας μέσα και δημιουργούμε 5 εναντίον 3. Μόλις αλλάξουμε κάποιες πάσες και βρούμε τον κατάλληλο χώρο, πασάρουμε είτε στα άκρα είτε στον άξονα και παίζουμε πάλι έξι εναντίον 4. Να δείξουμε ακόμα ένα. Εδώ βρίσκεται η κάθε πάσα, την περνάμε και πάμε να επιτεθούμε σωστά. Το σωστό τώρα θα ήταν, γιατί είμαι και λίγο ψήρας σε αυτά, να περάσει αυτός ο παίχτης εδώ να έχει φύγει απ' έξω και να έχει μπει ο άλλος πιο γρήγορα μέσα. Ε, πάμε τώρα με μεθοδολογία τη προπόνηση σε σχέση με την επιβάρυνση. Η συστηματική προπόνηση ομάδα θα δουλεύουμε με, 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 τον τρόπο με τον οποίο θα παίξουμε. Αυτός είναι, αυτή είναι η μεθοδολογία. Ε, ο τρόπο του παιχνιδιού τη ομάδα οδηγεί στον τρόπο που θα προπονηθούμε. Χωρίζεται σε τρει κατηγορίε: τι συλλογικέ αρχέ ε, που όλη η ομάδα λειτουργεί ε, ως ω ένα με στόχο το παιχνίδι, οι υποομαδικέ αρχέ όπου η ομάδα δουλεύει σε ενότητε στι βασικέ αρχέ και οι υποομαδικέ αρχέ όπου είναι μικρέ συνεργασίε. Όλα αυτά βοηθάνε τους παίχτες μας στο να βρουν λύσεις στο παιχνίδι, να προσαρμοστούν σε διάφορες καταστάσεις του αγώνα και να έχουν σταθερή και ενισχυμένη απόδοση. Αν οι παίχτες αυτοί εκπαιδευτούν σωστά, θα έχουν πολύ υψηλότερη αυτοπεποίθηση στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί θα ξέρουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν και σε ποιες καταστάσεις. Οι υπό υπόλοιπο ομαδικές αρχές είναι match day minus 4, σημαίνει ότι είναι 4 ημέρες πριν από το παιχνίδι. Ε, η ένταση είναι αρκετά υψηλή, διάρκεια 1 με 1,5 λεπτό, διάλειμμα 1 προς 1 με 1 προς 3. Την επόμενη μέρα, εμείς και λόγω γήπεδου, γιατί έχουμε και πρόβλημα με το γήπεδο, την, την επόμενη μέρα κάνουμε σε μεγάλο γήπεδο, μεγάλες σχέσεις, ε, διάρκεια 6 έως 12 λεπτά και διάλειμμα 1 προς 1 τέταρτο ή 1 προς 1. Υποομαδικές αρχές, δουλεύουμε με βάση πιο μικρούς χώρους, τις υποομάδες, η ένταση... Επειδή είμαστε πολύ κοντά στο παιχνίδι, είναι δύο μέρε πριν το παιχνίδι, πέφτει. Η διάρκεια είναι 3-6 λεπτά και το διάλειμμα είναι 1 προ μισό έω 1 προ 1,5. Για να δω το χρόνο μου, συγγνώμη. Ε... Υπόλοιπε υπό ομαδικέ, μικρέ σχέσει, 3 εναντίον 1, πάμε να σκοράρουμε σε αιστείε, βγαίνει μετάβαση 3-2. Μετά μπορούμε να το χτίσουμε παραπάνω, να βάλουμε 3 εναντίον 2, 4 εναντίον 2 επί τη ουσία και αντεπίθεση 4 εναντίον 3. Θέλουμε να έχει υψηλή ένταση, υψηλό ρυθμό, διάλεμα μικρό. Δηλαδή να είναι ένα προ δύο, ένα προ τρία. Αφού δεν μπορεί να είναι συνεχόμενο. Αν βγαίνουν οι παίχτε και μπαίνουν άλλοι, άλλε ασκήσει. Αν θέλουμε να δουλέψουμε τον build-up από τον τερματοφύλακα, 4 εναντίον 2. Εδώ στον άξονα μπορούν να παιχτούν παιχνίδια μετάβαση. Ε, με 4 εναντίον 2. Όποια ομάδα χάνει την μπάλα, μείνεται. Και προσπαθούμε αφού αλλάξουμε με μερικέ φάσει να περάσουμε στην άλλη ζώνη. Το ίδιο και εδώ. Μα αρέσουν τα παιχνίδια των ζωνών και τη κατοχή. Ζητώ συγγνώμη. Οκ. Okay. Ε, πάμε να προχωρήσουμε. Match day minus 3. Ένα, μια άσκηση με build up σε διαφορετικές ζώνες. Κάνουμε κατοχή πίσω και προσπαθούμε να βρούμε το σωστό τρόπο έτσι ώστε να βρεθούμε μπροστά με υπεραριθμίες. Αν παρατηρήσετε, πάντα υπάρχουν υπεραριθμίες. Όπως και ένα παιχνίδι από τον άξονα που στην άκρη μπορούν να βγουν μόνο οι back και προσπαθούμε να βρούμε τη σωστή επιλογή για να περάσει μπάλα στο back. Μπροστά από τη σέντρα πάντα. Ε, ένα άλλο παιχνίδι μπορεί να παιχτεί να βγουν οι εξτρεμ στην άκρη, να παίξει 10 εναντίον 8. Να κάνει επίθεση. Αν κερδίσουν την μπάλα, μπαίνουν οι εξτρεμ, βγαίνουν από την άλλη μεριά σε μεγάλου χρόνου. Ε, πάμε να δείξουμε ένα βίντεο για να είμαι σωστό και με το χρόνο. Εδώ κλείνει. Έκλεισε ο Extreme έφυγε το μπακ. Πολύ ωραία κυκλοφορήσαν την μπάλα. Έφτασε η μπάλα από την άλλη μεριά. Υπομονή στο παιχνίδι μα. Όλοι οι παίχτε σχεδόν συμμετέχουν σε αυτήν τη φάση. Ξανά πίσω. Βέβαια είναι η μεταβίβαση δεν είναι τόσο προσεκτική και ο Μπακ. Ο μπακ εδώ δεν είχε πάρει το πλάτο που θα έπρεπε. Αν αυτό ο παίχτη ήταν πιο πίσω, ίσω και να την είχε προλάβει. Αν ήταν πιο έξω ενώ. Πάμε στο επόμενο. Υποομαδικέ αρχέ, μικρέ σχέσει τώρα με υποομάδε. Εδώ πέρα το build-up σα το έδειξα και πριν. 6 εναντίον 4. Περνάει η μπάλα μπροστά και παίζουν πάλι 6 εναντίον 4. Και μετά αλλάζουμε ρόλου. Αν χωρίσουμε το γήπεδο τώρα σε άλλο κομμάτι, μπορούν να παίζουν τρει ομάδε εδώ πέρα. Οι παίχτε αυτοί ουσιαστικά είναι ο center forward, ο stopper και ένα αμυντικό half. Και παίζουν οι υπόλοιποι κινούνται με θέσει. Ο back, ο half, ο επιθετικό half και ο ένα αμυντικό half. Οπότε μπορούμε να κάνουμε κατοχή εδώ και όποια ομάδα κερδίζει είναι αντίστοιχη η θέση τους, μπορούν να κυκλοφορήσουν την μπάλα. Ένα άλλο παιχνίδι με ζώνες, το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι παίχτες να καταλαβαίνουν με τις ζώνες τι γίνεται. Δηλαδή, 3 εναντίον 2 στην αρχή, το οποίο το συναντάμε και στην αρχή του build-up μας. Περνάμε ζώνη και περνάει και ο παίχτης ζώνη. Ένας παίχτης επιτρέπεται να περάσει για να βγάλει υπεραριθμία και να βγουν 4 εναντίον μετά περνάμε ζώνη και περνάει άλλο ένα και παίζουν τρει εναντίον τρει αριθμοί να σκοράρουν. Αν κερδίσει την μπάλα η άλλη ομάδα, κάνει ακριβώ το ίδιο με την άλλη. Ένα παιχνίδι μετάβαση με build-up. Άμα δείτε, έχουμε βάλει λίγου παίχτε, ομάδε, Δουλεύουν οι αμυντικοί half, οι stopper και οι back. Και παίζουν ένα παιχνίδι 7 εναντίον 5. Και με το που χαθεί η μπάλα, η big goal, μπαίνει άλλο ένα και παίζει 6 εναντίον 6. Εδώ παίζει τώρα 6 εναντίον 6 σε αριθμία για να είναι πιο δύσκολο για τους επιτιθέμενους. Ένα, μια φάση ακόμα. Συγγνώμη, να την ξαναδείξουμε. Όχι, δεν θέλει να παιχτεί. Θέλει. Εδώ ουσιαστικά τι ήθελα να σα δείξω ότι με βάση το ασκησιολόγιο που δείξαμε πριν, ο στόχο επιτεύχθη. Δηλαδή, άδειασε η παλιά, άδειασε ο χώρο, πήρε την μπάλα ο μπακ. Είχε ανοίξει εδώ ο αμυντικό χαφ να πάρει την μπάλα, δεν την πήρε ποτέ. Και πήρε την μπάλα. Με βάση τη ζώνη που παίζουμε, ο στόχος ήταν ε, το... ήταν η θετική ενέργεια. Αυτά, κλείνω με ένα γνωμικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ελπίζω να βοήθησα. Η παρουσίασή μου είναι στη διάθεση όλων και τα βίντεο αλλά και οι ασκήσεις. Θέλω να πιστεύω ότι για μένα το πιο σημαντικό είναι να φτιάχνουμε ασκήσεις ε, με βάση τον τρόπο που θέλουμε να παίξουμε, όπως ξαναείπα και μέσα. Σκέφτομαι, έχω τη φιλοσοφία μου, θέλω να παίξω συγκεκριμένα Δημιουργώ τι αντίστοιχε ασκήσει. Δεν χρειάζεται να τι βρω στο YouTube, απαραίτητα. Δεν χρειάζεται να τι βρω κάπου. Μπορώ να τι δημιουργήσω από μόνο μου με βάση αυτά που ακριβώ χρειάζεται η ομάδα μου και οι υπεύθυνοι μου. Ε, και για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό που θα έπρεπε κάθε προπονητή ε, να λαμβάνει υπόψη του. Είτε κολαπτόμενο είτε στην πορεία. Την τακτική να την περάσουμε μέσα ε, από τι επιβαρύνσει που σα είπα και μέσα από το, τα, τα παιχνίδια ε, με αντιπάλου. Όχι χωρί αντιπάλου όχι ε, με τα λόγια. Το, το το είπα δεν κάνει σε μένα κάτι». Αυτά. Ε, τώρα... Να διαβάσω μια ερώτηση θέλω, αλλά είναι λίγο μεγάλη. Λέει «Γιατί πιστεύω ότι προτιμάτε η ανάπτυξη σταθερής κατοχής». Από την πλειοψηφία των ομάδων. Δεν βλέπουμε συχνά γρήγορη ανάπτυξη, προωθημένε πάσε ή πρόθεση για παγίδε στον αντίπαλο, στον αντίπαλο μισό, ώστε να ευνηδιάσουν. Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Είναι και λίγο μεγάλη ερώτηση. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι όταν κάνουμε ανάπτυξη. Ο τρόπο που θα αναπτυχθούμε πίσω είναι για να τραβήξουμε τον αντίπαλο, να έρθει να μα πιέσει για να δημιουργήσουμε χώρο μπροστά και να βγούμε, όπω είπαμε, υπεραριθμία. Δεν θα κάνουμε επασχόλε για να τι κάνουμε. Με το που βρούμε, με βάση αυτά που έχουμε δουλέψει στην προπόνηση, τον ε, χώρο, είτε στα back, είτε στον άξονα, είτε στα center forward, θα παίξουμε και θα πάμε να επιτεθούμε. Φυσικά και θέλω να γίνεται build-up, αλλά άλλο το διώχνω την μπάλα και άλλο το παίζω στοχευμένα μπροστά το παιχνίδι. Πρώτο στόχο είναι τον μπροστά. Αν υπάρχουν τα πλεονεκτήματα. Αλλιώ θα κυκλοφορήσω την μπάλα μέχρι να βρω τι υπεραριθμίε για να πάω να επιτεθώ. Αυτά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συζητήσουμε τα υπόλοιπα στην πορεία. Δεν ξέρω αν κάλυψα τον συνάδελφο, αλλά θα τη διαβάσω την ερώτηση καλύτερα και θα τα πούμε.